άνθρωπος, τότε έχεις την ανάγκη να είσαι κάποιος άλλος από αυτόν. Οπότε ο άλλος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ήταν καλύτερος. Και αυτό συμβαίνει και με όλους, όλον τον κόσμο, ο οποίος όταν πιστεύει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του, αφού το πιστεύει, το σκέφτεται. Αφού το σκέφτεται, δημιουργά συναίσθημα. Κυρίως πόνο, ντροπές κτλ. Αφού δημιουργά συναίσθημα, συμπεριφορά και μετά κάνει πράξεις. Μάλιστα. Οπότε, όταν πιστεύεις ότι δεν αξίζεις, τότε έχεις την ανάγκη να μείνεις αυτός, να είσαι κάποιος άλλος. Αυτούς τους τίτλους του άλλου τους πληρώνεις. Άλλοι πίνουν ναρκωτικά για να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, άλλοι τσιγάρων, άλλοι ποτών. Άλλοι τους αρέσει να τους φωνάζουν, να δημιουργούν τίτλους, ο πρόεδρος, ο Δωρναρίτης, ο έτσι, ο Γιουβέτσι και το καθεξής. Και πολλούς άλλους. Έφυγα από τις καταστάσεις. Λέει αυτό. Πότε έφυγες από τις καταστάσεις, Χριστόφορε? Εντάξει, το 2010. Και τι σε βοήθησε να φύγεις από την καταστάση? Κοίταξε, ας συνέχιζα να ζω αυτήν τη ζωή, θα είχα τζόγο, τσιγάρο, αλκοόλ, κακές σχέσεις, φιλίες κτλ. Θα καταστρέφουμε. Ναι, έγινε κάτι όμως που σε χαστούγγισε. Θα έβλεγε, θα κάθονται τώρα εδώ ένας 52χρονος πασίσχυρος. Ναι, όπως την κατσέλα. Επιμένουμε, η κατσέλα είναι must. Καλά, εδώ έχω να πω κάτι σημαντικό, το οποίο είναι μέρος της ζωής μου και σίγουρα ένας που θα το καταλάβει. Όταν το 2008 ήμουν 110 κιλά. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Εγώ σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το 2009 με 10, όταν είπα πλέον φτάνει και θα ξεκινήσω κάτι το καινούργιο, είχα πάει στα 92. Και πίστευα ότι ήμουν ο ογκωμένος. Σήμερα, μετά από 10 χρόνια, κατάλαβα ότι ήμουν πασής. Μετά από 10. Ναι. Και τώρα είμαι 86 κιλά. Το 2008 έτρεχα τα 5 χιλιόμετρα και έκανα 35 λεπτά. Το 2009, μετά που χάσα τα κτλ, έκανα 28 λεπτά. Σήμερα στα 52 μου κάνω 24 λεπτά. Αν αυτό σας λέει κάτι, όταν πιστεύεις τον εαυτό σου. Θέληση. Όταν πιστεύεις τον εαυτό σου, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις σε αυτήν τη ζωή. Χριστόφορε μου, όμως πολλές φορές συμβαίνει κάτι το οποίο μας. Ταρακουνεί. Ταρακουνεί και εκεί θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή μας. Εκεί είναι που ξεκινάμε και ψάχνουμε το μέσα μας, τον εαυτό μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, τον αγκαλιάζουμε. Τι συνέβη στη δικιά σου τη ζωή και ξύπνησε, ας πούμε. Το νούμερο των κιλών σε έκανε να ταραγωνιστεί. Δεν νομίζω. Εγώ προσωπικά το 2009 χρωστούσα λεφτά σε όλες τις τράπεζες. Γράφανε οι ώρες εφημερίδες ο Δωρναρίτης, ο Μπιλιονέρ και ο έτσι και ο Γιουβέτσι και τα γνωστά. Εγώ δεν είχα να φάω τότε. Ήταν μια κατάσταση. Τα χρέη αριστερά-δεξιά, προβλήματα στο γάμο μου. Πάρα τα γνωστά δηλαδή. Το ένα έφερε τ' άλλο. Μαζευτείτε μια σωρία τα οποία βγαίνανε. Η χειρότερη συνέπεια από όλα αυτά που μας περιέγραψες από τον παλιό σου αυτό ποια είναι? Ποια ήταν? Ο γάμος σου, η κρίση στο γάμο σου. Η οικονομική καταστροφή. Η οικονομική καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιος έχει την επόμενη?